Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η οικονομική σας ενημέρωση από τον οικονομικό ταχυδρόμο OOT.gr. Εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων, ήταν το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική του ομάδα για την οικονομία. Δύσκολο προμηνύεται το καλοκαίρι. Νέο ράλι στις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος απειλεί και πάλι με ηλεκτροσόκ νοικοκυριά, επιχειρήσεις αλλά και την κυβέρνηση. Θετικές οι προοπτικές για ανάπτυξη, πληθωρισμό και χρέος, λέει στην έκθεσή του για την νομισματική πολιτική ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική του ομάδα σήμερα και αναφερόμενος στην οικονομία, είπε ότι εξυπηρετούμε τα συμφέροντα των πιο ευάλωτων. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς είπε. Όσοι στον εσωτερικό πολιτικό διάλογο παπαγαλίζουν διάφορα τσιτάτα περί εξυπηρέτηση συμφερόντων, ας ακούσουν επιτέλους την ίδια τη φωνή των γεγονότων. Από τις πραγματικές αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, που μόνο αυτή η κυβέρνηση έχει πετύχει, την κατάργηση 50 και φόρων, που επίσης αυτή η κυβέρνηση έκανε πράξη, αλλά και από την φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, που πάλι μόνο αυτή η κυβέρνηση επέβαλε. Πρόκειται για πόρους που για τρίτη φορά, το τονίζω, μετατρέπονται και σε μια έκτακτη εισφορά προς την κοινωνία, προς τους πιο αδύναμους συμπολίτες μας, απέναντι στην ακρίβεια. Για να κρατήσουν επίσης μόνιμα χαμηλά τον φόρο προστιθέμενης αξίας στον delivery και take away καφέ, αλλά και στα ταξί. Και παράλληλα, όπως είχαμε δεσμευθεί προεκλογικά, να ενισχύσουμε τους πιο ευάλωτους συνταξιούχους, οι οποίοι αδικούνται ακόμα από την προσωπική διαφορά του νόμου Κατρίκολου. Να λοιπόν, ποια συμφέροντα υπηρετούμε εμείς, υπηρετούμε τα συμφέροντα των πολιτών και ειδικά των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Λοιπόν, μπορεί ο πληθωρισμός και ιδιαίτερα ο πληθωρισμός τροφίμων τους τελευταίους μήνες να έχει αποκλιμακωθεί, παρόλα αυτά ξαναξυπνά ο εφιάλτης των τιμών ενέργειας. Βλέπουμε τη χονδρική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος να αυξάνεται μέρα με τη μέρα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, εκπρόσωπο Πανελληνίου Συλλόγου Ενεργειακών Επιθεωρητών. Γεια σας κύριε Χριστοδουλίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε για ακόμη μια φορά μαζί μας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Λοιπόν, βλέπουμε μία αυξητική πορεία ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες. Νομίζω ότι ο Ιούνιος είναι πιο έντονο ακόμη το φαινόμενο αυτό της χονδρικής τιμής του ρεύματος και από ό,τι καταλαβαίνουμε αυτό θα περάσει ουσιαστικά και στα τιμολόγια. Το θέμα είναι πρώτον να αρχίσουμε γιατί αυξάνεται η τιμή του ρεύματος της χονδρικής. Καταρχήν, μένουν 5 μέρες για να κλείσει ο Ιούνιος και από ό,τι φαίνεται, η τιμή εκαθάρισης της χοντρικής αγοράς του ρεύματος για τον Ιούνιο θα αγγίξει σχεδόν τα 100 ευρώ. Mm-hmm. Δηλαδή, μια τιμή που είχαμε δει και τέλος Δεκεμβρίου του 2023. Η μέση τιμή, όχι γιατί η σημερινή είναι, ας πούμε, πιο πάνω από τα 100 ευρώ που λέτε. Ναι, δεν έχει σημασία. Λέω, η μέση τιμή θα κλείσει γύρω στα 100, 99,5, 100, 100 και κάτι. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτή η ανωδική πορεία θα συμπαρασύρει και τα τιμολόγια της λιανικής χρέωσης κιλοβατόρας. Mm-hmm. Δηλαδή, από τα 81 ευρώ που έκλεισε 31 Μαΐου μέχρι σήμερα, μέχρι τέλος πάντων Ιουνίου, που θα κλείσει γύρω στα 100, είναι μια αύξηση γύρω στα 23%. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια, που ήταν 1 Ιουνίου γύρω στα 15 λεπτά, μάλλον θα ξεπεράσει τα 18 λεπτά. Θα τα ξεπεράσει, λέτε. Ναι, ή αν δεν τα ξεπεράσει θα τα προσεγγίσει αρκετά κοντά. Άκουγα πάντως σήμερα, συγγνώμη που σας διακόπτω, άκουγα πάντως σήμερα τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκυλακάκη, το ότι αυτό που λέγεται ότι και ακούγεται ότι θα φτάσει 18 λεπτά, ότι είναι ακραίο. Ακραίο σενάριο. Μακάρι να διαψευθεί, λέτε εσείς. Ναι, μακάρι, αλλά τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι να τα βλέπουμε με τους ευσεβείς πόθους μας, αλλά με την πραγματική του διάσταση και με την ρεαλιστική του τέλος πάντων διάσταση, διότι
Ο κύριος Κυλακάκης θα πρέπει να ξέρει ότι τον Ιανουάριο που είχε 15 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας, της πράσινης κιλοβατόρας, η ζήτηση τον Ιανουάριο ήταν γύρω στα 4.500 γιγοβατόρες. Τον Ιούλιο εκτιμάται και κάθε καλοκαίρι τον Ιούλιο αυξάνει γύρω στα 25%, μπορεί να ξεπεράσει τις 5.500 γιγοβατόρες. Άρα όσο αυξάνει η ζήτηση, είτε γιατί αυξάνει η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, είτε γιατί έχουν παρατεταμένες μέρες καύσωνα, οπότε μπαίνουν σε λειτουργία τα κλιματιστικά, έχουμε μια υπερκατανάλωση στη λειτουργία των κλιματιστικών. Τώρα τις μέρες που είχε ας πούμε καύσωνα, γιατί λέτε για τη ζήτηση, αν θυμάμαι καλά είχε φτάσει σε ένα 9-800... Κάπου μπράβο, εκεί. Ακριβώς. Mm-hmm. Υπήρχαν μέρες που ξεπερνούσαν τις 400 γιγαβατόρες περίπου την ημέρα. Θέλω να πω ότι όσο θα προχωράμε προς το καλοκαίρι και θα έχουμε παρατεταμένες μέρες καύσωνα, αυτό αυτομάτως αυξάνει τη ζήτηση, γιατί και η τουριστική κίνηση θα είναι αυξημένη και τα κλιματιστικά θα μπουν σε μεγαλύτερη διάρκεια σε λειτουργία. Όλα αυτά δείχνουν ότι δεν θα μείνει η ίδια η τιμή της λιανικής χρέωσης κιλοβατόρας, δηλαδή στα 15 λεπτά, σίγουρα θα ανέβει. Το πόσο θα ανέβει θα εξαρτηθεί από τους παρόχους, ποιο ποσοστό από αυτή την αύξηση θα απορροφήσουν και αν θα κάνουν μεγαλύτερες εκτόσεις στα πακέτα που προσφέρουν στους καταναλωτές. Και αν σκεφτούμε, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί βλέπουμε τον προηγούμενο μήνα, ας πούμε, που είπατε γύρω στα 15 λεπτά, αλλά ο Μάιος, αν θυμάμαι καλά, ήταν ακόμη πιο κάτω. Ήταν κοντά στα 9-10 λεπτά η μέση τιμή στα πράσινα τιμολόγια. 10,92. Ακριβώς, ναι. Κοντά στα 10 λεπτά. Στα 10,92. Ναι, γιατί, θα σας απαντήσω γιατί. Ναι, διότι λέω ότι αν φτάσουμε στα 18, μιλάμε για αύξηση πάνω από 70% σίγουρα. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι 40% αυξήθηκε η τιμή, η χοντρική τιμή της ηλεκτρικής μεγαβατόρας μέσα σε ένα μήνα. Και τώρα, από ό,τι φαίνεται, θα αυξηθεί άλλο ένα 20%. Αυτό, ξαναλέω και πάλι, θα συμπαρασύρει και τα τιμολόγια της λιανικής χρέωσης της κιλοβατόρας. Βέβαια, θα εξαρτηθεί, σας είπα, και από το τι θα κάνουν οι υπάροχοι, εάν θα συγκρατήσουν αυτές τις τιμές ή θα τις περάσουν όπως είναι και στους καταναλωτές. Βεβαίως, πρέπει να πούμε και το εξής. Δεν είναι μόνο ότι αυξάνει η χοντρική τιμή του φυσικού αερίου στον κόμβο της Ολλανδίας, που το Μάιο, όπως λέτε, και τον Απρίλιο ήταν κάτω από 27,5 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, ενώ τώρα κινείται πάνω από τα 34, είναι ότι και οι υπάροχοι έχουν να καλύψουν μια μεγάλη τρύπα 2,5 δις ευρώ από οφέσια ανεξόπλους λογαριασμούς του 2023, που σιγά σιγά τα περνάνε στους λογαριασμούς στις χρεώσεις. Είναι τα θέματα των ρευματοκλοπών που και εκεί τα περνάνε πάλι στις χρεώσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν έχει να κάνει μόνο με την αύξηση της χοντρικής αγοράς του ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Έχουμε και άλλα θέματα τα οποία στον τελικό λογαριασμό έρχεται ο καταναλωτής να πληρώσει, στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, στις έξτρα χρεώσεις κλπ. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν δείχνουν και πολύ να είναι αισιόδοξα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι. Προλαβαίνει κάποιος να κάνει κάτι, τουλάχιστον να μην δει αυτό το 15, να μην δει τα 18 λεπτά, τέλος πάντων, να μπορέσει να το συγκρατήσει κοντά στα 15 λεπτά. Η άποψή μου είναι ούτε τα 15 ούτε τα 18. Μέχρι και την Παρασκευή μπορεί να πάει σε ένα μπλε σταθερό εξάμηνης διάρκειας και να κλειδώσει για 6 μήνες μία τιμή κάτω από 10 λεπτά, 8,8, 8,9, 9,5 λεπτά, επιλέξει ποιο πάροχο θέλει. Και από τέλος Νοεμβρίου βλέπουμε πώς θα διαμορφωθεί το ενεργειακό τοπίο και εκεί θα αποφασίσουμε. Διότι από 1η Ιουλίου θα αυξηθούν και τα μπλε τιμολόγια. Δηλαδή αυτό που είδαμε, ας πούμε, το 8,9 και το 8,8, δεν πιστεύω ότι θα παραμείνουν σε αυτές τις τιμές. Μάλλον θα πιάσουν και αυτά τα τιμολόγια θα πιάσουν διψήφιο νούμερο. Άρα καλό είναι ή θα πάνε σε ένα μπλε σταθερό εξάμηνης διάρκειας κάτω από 10 λεπτά, το κλειδώνουμε για 6 μήνες και βλέπουμε μετά, ή θα πάνε σε κάποιο κίτρινο. Που το κίτρινο είναι πιο ανταγωνιστικό, αποδείχθηκε εκ των υστέρων τελικά σε σχέση με τα πράσινα τιμολόγια, όπου ο κύριος Κυλακάκης έλεγε ότι το πράσινο τιμολόγιο θεσμοθετήθηκε γιατί με αυτό θα μπορέσει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός. Πάντως δεν δείχνει να λειτουργεί και ιδιαίτερα ο ανταγωνισμός. Βέβαια, μένει να δούμε η ΔΕΗ τι θα κάνει 1 Ιουλίου. Η άποψή μου είναι ότι τα 12 λεπτά στο πράσινο τιμολόγιο της ΔΕΗ δεν θα παραμείνουν 12 λεπτά. Θα πάει θα αυξηθεί κι άλλο. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Μακάρι να διαψευστώ.
και να γίνουν όπως τα είπε ο κύριος Υπουργός τα πράγματα. Μακάρι, αυτό περιμένουμε όλοι. Τουλάχιστον να γίνει, να μην το πληρώσουμε είναι το θέμα, κύριε Χρυσοδουλίδη. Τώρα, μία τελευταία ερώτηση. Γιατί άκουγα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που είπε ότι αν δούμε τις τιμές να είναι πολύ υψηλές, να συνεχίζουν να είναι πολύ υψηλές, εμείς μπορεί και να ενεργοποιήσουμε ξανά τις επιδοτήσεις. Το βλέπετε να ξαναενεργοποιούνται? Ναι, αυτό το είπε και ο κύριος Σκυλακάκης πριν 15 μέρες. Ναι. Ότι αν δούμε ότι συνεχίζει η αύξηση, ότι θα λάβουν κάποια μέτρα ανακούφιση. Νομίζω ότι η Ρόδος ιδού και το πείδημα. Αν 1η Ιουλίου δούμε ότι πάρει την ανιούσα η τιμή του ρεύματος, μένει να επιδοτήσουν την κιλοβατόρα όπως γινόταν το 22, το 21, το 23 μάλλον, το 22. Δεν ξέρω βέβαια αν αυτό χρειάζεται ειδική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί το 23 το είχαμε και το 22 με πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ναι, ήταν τα μέτρα που ήταν για την ενεργειακή κρίση. Δεν το ξέρω αυτό για να σας απαντήσω, εάν χρειάζεται έγκριση. Καλά, δεν είναι από την Ευρωπαϊκή. Δεν είναι και μόνο η έγκριση, είναι και πόσος δημοσιονομικός χώρος υπάρχει και από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Υπάρχει, ξετυλίγεται ένα διαφορετικό κουβάρι. Ναι, αυτό μένει να δούμε τελικά με ποιον τρόπο θα ανακουφιστούν τα νοικοκυριά, διότι ξέρετε κάτι, η αίσθηση που έχω είναι ότι μπαίνουμε σε μία μίνι ενεργειακή κρίση. Διότι τα 15 λεπτά και τα 18 λεπτά ήταν τιμές κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης μετά την επιδότηση, δηλαδή η τιμή αυτή. Αν δεν υπάρξει επιδότηση πάνω από τα 15 λεπτά, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ζορίζουν υπερβολικά. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Χρυσοδουλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Πάμε εμείς να δούμε πώς κινούνται οι αγορές. Να ξεκινήσουμε με το χρηματιστήριο Αθηνών, αν μπορούμε να έχουμε την κάρτα. Την έχουμε? Δεν την έχουμε, βλέπω την κάρτα. Ωραία. Πάμε να δούμε τι... Ωραία, την έχουμε την κάρτα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με το χρηματιστήριο Αθηνών, τι έδειξε ο δείκτης, ο γενικός δείκτης στις 1.404,42 μονάδες, μείον 1,1%. Τα ξένα χρηματιστήρια, ο Νίκη θετικός, στο σύν 1,26%, Φούτσι 100 στο σύν 0,03%, ο γερμανικός DAX στο σύν 0,25% και ο γαλλικός CAC 40 στο μείον 0,47%. Στην Αμερική τώρα τα προθεσμιακά συμβόλαια, ο Dow Jones στο μείον 0,14%, ο τεχνολογικός Nasdaq στο συν 0,21% και ο S&P 500 στο συν 0,05%. Το αμερικανικό αργό βρίσκεται στα 81,43 δολάρια το βαρέλι, το Brent βρίσκεται λίγο υψηλότερα στα 84,80 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο χρυσός βρίσκεται στα 2.319,05 δολάρια η ουγγιά. Και εδώ η οικονομική σας ενημέρωση ολοκληρώθηκε. Καλό σας απόγευμα.